ένα θέμα που μας αφορά πάρα πολύ και πρέπει να έχουμε όλη ενημέρωση για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βρεθεί σε μια διαδικασία και μέσα από την κρίση με την κατάσταση που υπήρχε γενικότερα στην αυτοδιοεπισκευή και από ό,τι φαίνεται σήμερα το βράδυ καταλήγουν και περνάει το νομοσχέδιο για την αυπηγία της Ελευσίνας. Κρίναμε σωστό, επειδή ακριβώς αφορά συνολικά το πώς δουλεύει η αυτοδιοεπισκευή στην Ελλάδα και το πώς θα δουλέψουμε και εμείς από εδώ και πέρα σε σχέση με τις υποδομές, να κάνουμε μια ενημέρωση το τι γίνεται και να πούμε και το τι έχει κάνει το συνδικάτο και το τι πρόκειται να κάνει. Έτσι λοιπόν, όπου σε αυτή τη φάση τα ναυπηγεία είναι κλειστά για αρκετά χρόνια, πολλοί κόσμος έχει φύγει, αρκετός κόσμος από εκεί, μπορεί κάποιοι να το ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί, έχει κάνει διακοπή και δουλεύει και εδώ. Καταλαβαίνετε ότι παίζει πολύ μεγάλη σημασία, από εδώ θα δουλέψει κόσμος, από εδώ θα δουλέψουν, δεν θα βρουν απαλού, δεν έχουν να βρουν απαλού. Άρα αυτό που ζητάγαμε και αυτό που λέγαμε από την αρχή ήταν ένα, να εξασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, με συλλογική σύμβαση εργασίας που να καθορίζει συγκεκριμένα τι πρέπει να παίρνει ο καθένας και πολύ περισσότερο, μάλλον όχι πολύ περισσότερο, πολύ σημαντικό και απαράβατος όρος για να προχωρήσει η διαδικασία είναι να πληρωθούν και τα δουλευμένα του συναδέλφου.